Καλησπέρα, χαρά μου, χαρά μου. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, υπάρχει ένας τομέας από τον οποίο υπάρχουν χαμόγελα τις τελευταίες μέρες, είναι ο τουρισμός, γιατί μαθαίνουμε ότι μετά από ένα διάστημα που υπήρχαν προβλήματα σοβαρά κλπ, φαίνεται πως ανοίγει ο τουρισμός το επόμενο διάστημα. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι προβληματίζονται, γιατί λένε, ας πούμε, ανοίγει η Βρετανική αγορά, να δούμε τι περιμένουμε. Θα μας πείτε τώρα εσείς από εκεί, που είναι βασικός τροφοδότης του ελληνικού τουρισμού, η Βρετανική αγορά, και βάζουν και το υγειονομικό θέμα μπροστά. Δώστε μας μια εικόνα, πού είμαστε τώρα που μιλάμε. Η κατάσταση προφανώς κάθε εβδομάδα βελτιώνεται. Άλλες εβδομάδες ένα 10% καλύτερα από την προηγούμενη, άλλες εβδομάδες ένα 15% ή ένα 20% σε κάποιες περιπτώσεις. Προφανώς έχουμε διαφορετικές αγορές. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ιταλία είναι αγορές που είναι εδώ και εβδομάδες ανοιχτές και άρα έχει, ας το πούμε, δημιουργηθεί μια ροή, ξέρουν τι να περιμένουν, έρχονται, έχουν κλείσει και, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί με κάποιο ομαλό τρόπο η αγορά. Η ρωσική αγορά είναι μια αγορά που άνοιξε πρόσφατα και ακόμα και σήμερα είχαμε νεότερα θετικά με την αύξηση των πτήσεων που δόθηκε από την ρωσική πλευρά η άδεια και για το Ηράκλειο και για τη Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό. Και φυσικά η μεγάλη προσθήκη αυτή τη στιγμή, έστω και αν είμαστε στην πορτοκαλί λίστα και παραμένουμε και θα παραμείνουμε στην πορτοκαλί λίστα, είναι η Βρετανική αγορά, η οποία είχε έτσι αρκετά σκαμπανεβάσματα. Θυμάστε, άνοιξε την Πορτογαλία, την έκλεισε ξανά. Τώρα οι Βαλεαρίδες φαίνεται ότι από πράσινες θα πάνε τουλάχιστον στην πορτοκαλί, ίσως και σε κόκκινη, δεν είμαστε σίγουροι. Συνεπώς θα δούμε έτσι αρκετές ανακατατάξεις. Ναι, αυτό σημαίνει ότι από τις 19 του μηνός που θα γίνει αυτή η διαδικασία στη Μεγάλη Βρετανία που ανοίγει ουσιαστικά, εμείς περιμένουμε από τη βδομάδα την επόμενη κιόλας Βρετανούς τουρίστες σε μεγάλο αριθμό. Από την ίδια μέρα τους. Από την ίδια μέρα. Ναι. Πρέπει να, ναι, στις 19 έχουμε τις πρώτες πτήσεις από το Tour Operator και είναι έτσι σημαντική η κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, ήδη ακόμα και τώρα, ανεξάρτητοι, όχι με Tour Operator, έτσι, που έχουν κλείσει είτε σπίτια είτε ξενοδοχεία μόνοι τους με τα εισιτήρια παίρνοντας τις γραμμές, ας το πούμε, τα αεροπλάνα, είχαμε καθημερινή κίνηση περίπου, για να καταλάβετε, σε ένα ύψος του 1/4 των Γερμανών που έρχονται αντίστοιχα. Συνεπώς, προφανώς πολύ μικρότερο, αλλά όμως όχι αμεληταίο, δεδομένου ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα γυρίσουν σε καραντίνα πίσω. Έτσι. Δηλαδή, ναι. Ως τώρα, όποια κίνηση ήταν πραγματικά. Δεκαήμερη καραντίνα, ναι. Δεκαήμερη καραντίνα. Τώρα, από τους ελέγχους που γίνονται, άκουσα ότι κάνετε μια δήλωση ότι δεν έχουμε κρούσματα από τους ελέγχους που γίνονται στα αεροδρόμια για τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό. Πώς είναι η εικόνα? Η εικόνα που έχουμε είναι πραγματικά πολύ θετική. Η θετικότητα, αν θέλετε, που βρίσκουμε είναι κάτω του 1 της χιλής. Είναι 0,9 της χιλής, 0,1 της χιλής, 0,7 της χιλής, ανάλογα αν είναι από τα χερσαία, από τα αεροδρόμια ή από τα λιμάνια. Αυτό δείχνει ότι δεν εισάγουμε κίνδυνο υγειονομικό από τους ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν, γιατί προφανώς αυτοί οι οποίοι παίρνουν την απόφαση να ταξιδέψουν, πρώτον, προσέχουν περισσότερο γιατί φοβούνται μήπως τελευταία στιγμή ένα αρνητικό τεστ τους καταστρέψει τις διακοπές. Ναι. Και δεύτερον, είναι ήδη εμβολιασμένοι ή και τα δύο. Και εμβολιασμένοι και πράγματι προσέχουν. Ναι, είναι δηλαδή ένα υποσύνολο τεστ, της κοινωνίας, αν θέλετε, που είναι αρνητικό, θετικό. Θετικό. Πιο προσεκτικό. Α, φοβούνται το αρνητικό. Το θετικό τεστ φοβούνται, όχι το αρνητικό. Ναι. Τα πράγματα δεν ήταν βέβαια πέρσι, έτσι, αλλά φέτος είναι και οι εμβολιασμοί. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, κύριε Υπουργέ, βλέπω, σας στέλνουν μια επιστολή που περιγράφουν με μαύρα χρώματα αυτό που συμβαίνει στον κλάδο τους. Δεν έχουν πληρωθεί τις μονομερείς αναστολές σύμβασης του Μαΐου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου δεν έχει εμφανίσει τα αίσθημα από τις μονομερείς αναστολές σύμβασης του 20. Και αυτό δεν είναι δικό σας. Οι εργαζόμενοι που κυρίως στον τουρισμό είναι 30 με 39 ετών, είναι νέοι άνθρωποι, έχουν και το πρόβλημα της δεύτερης δόσης, γιατί περισσότεροι εμβολιάστηκαν με AstraZeneca και είναι μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Πράγματι, δεν λέω ότι οι συνθήκες είναι οι καλύτερες. Είναι μια δύσκολη χρονιά και η προσπάθεια και της κυβέρνησης είναι όλα αυτά, η πλειάδα των μέτρων, να υλοποιείται όσο γίνεται με γρηγορότερους ρυθμούς, είτε με τα αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία, είτε με το Υπουργείο Εργασίας ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υλοποιούνται. Υλοποιούνται.
και νομίζω έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο πλέγμα. Και θα σας έλεγα, εγώ άκουσα μιλώντας έτσι και με ξενοδόχους, άκουσα και το αντίθετο ζήτημα. Μάλιστα γράφτηκε ακόμα και στους Financial Times άρθρο για αυτό, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι αναστολές, όλα αυτά το πλέγμα της προστασίας, υπάρχουν και αρκετοί που δεν θέλουν να γυρίσουν στην δουλειά τους αυτή την περίοδο, λέγοντας ότι όσο υπάρχει αυτή η προστασία προτιμούμε να περιμένουμε, να μπορέσουμε να, τέλος πάντων, να μείνουμε σε αναστολή παρά να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Αυτό έχει δημιουργήσει. Παίζει ρόλο με ποιους ξενοδόχους μιλάτε. Γιατί ουσιαστικές και σημαντικές. Μισό λεπτό. Καλώς κάνετε και μιλάτε με τους ξενοδόχους, εσείς αποφασίζετε με ποιους μιλάτε. Οι εργαζόμενοι όμως σας λένε ότι δεν έχουν πληρωθεί το Μάιο. Πώς λέτε τώρα εσείς, η απάντηση σε αυτό είναι ότι μένουν εκτός δουλειάς επίτηδες για να παίρνουν τα επιδόματα, αφού δεν τα έχουν πάρει από το Μάιο κιόλας. Εάν λοιπόν η πραγματικότητα είναι, αφήστε ποιος μιλάει με ποιον. Δείτε ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι. Λένε ψέματα ότι δεν έχουν πληρωθεί το Μάιο. Που σημαίνει ότι κάποια από αυτά τη στήριξη η οποία έχει υλοποιηθεί έχει έρθει τελικά στο πορτοφόλι τους, έχει έρθει και έχουν πληρωθεί μια σειρά από επιδόματα, ίσως όχι όλα. Δεν θέλω να αμφισβητήσω, αν θέλετε, κάποιες από αυτές τις πληρωμές που μακάρι να υλοποιηθούν το συντομότερο, και θα κάνω μια σειρά τηλεφωνημάτων στους ομολόγους μου να σιγουρέψω ότι πράγματι όλες οι υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε ανακοινώσει έχουν υλοποιηθεί στην ώρα τους. Όμως το γεγονός ότι δεν βρίσκονται εργαζόμενοι πάει να πει ότι το πλέγμα προστασίας υπάρχει, είναι υπαρκτό και στηρίζει μια σειρά οικογενειών και εργαζομένων. Να ρωτήσω, μια που αναφέρθηκε, πώς έχουμε εικόνα των ξενοδοχείων που έχουν ανοίξει, υπάρχουν περιοχές που έχουν ανοίξει όλα, υπάρχουν περιοχές που μένουν ακόμα κλειστά ξενοδοχεία και θα ανοίξουν μέχρι τις αρχές της Αυγούστου, εν πάση περιπτώσει, όλα τα ξενοδοχεία της χώρας, αντίθεση με πέρσι. Ναι, το τελευταίο κύμα, κύριε Ξενάκη, έχετε δίκιο, το τελευταίο κύμα του ανοίγματος είναι αυτές τις μέρες, μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Προφανώς. Ουσιαστικά αυτό που είδαμε είναι ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και η Μεγάλη Βρετανία, στις περιοχές και στα ξενοδοχεία που ουσιαστικά οι συνεργασίες ήταν με τη βρετανική αγορά, στην Κρήτη ας πούμε, στα Ιόνια νησιά, πήραν την απόφαση να κάνουν και το βήμα να ανοίξουν. Ήταν το τελευταίο κομμάτι του πάζλ. Θα ανοίξουν φέτος τα περισσότερα ξενοδοχεία. Δεν θα γίνει αυτό που γίνεται πέρσι, που μείναν πάρα πολλά ξενοδοχεία κλειστά. Σωστά. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε δίκιο. Ένα κεντρικό στόχο που βάλατε από την αρχή, ως κυβέρνηση εννοώ, να έχουμε το 50% των εσόδων του 2019. Μετά το έκανε το 50% που είχε πει ο Πρωθυπουργός, το έκανε 45% ο κύριος Σταϊκούρας, νομίζω, σε μια συνέντευξή του. Τώρα που μιλάμε και είναι 14 Ιουλίου. Και ξέρουμε πάνω κάτω τι μας περιμένει. Κανείς δεν ξέρει με την πανδημία τι μας περιμένει, αλλά με αυτά που ξέρουμε σήμερα. Ο στόχος του 45-50% είναι ρεαλιστικός. Να πούμε το εξής. Πράγματι, πέρσι, στο προηγούμενο που λέγατε, γύρω στο 65% των ξενοδοχείων άνοιξε. Τώρα πια μιλάμε κοντά στο 90% θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία ουσιαστικά θα έχουν ανοίξει κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα πάει αυτή πάντως, η χρονιά, ξέρετε... Κύριε Υπουργέ, το 14% των ξενοδοχείων, σύμφωνα με το κτηματομεσητικό δίκτυο, είναι προς πώληση. Υπάρχουν δυσκολίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν. Ένα ξενοδοχείο που είναι προς πώληση δεν λειτουργεί κιόλας. Και φωνάζουν ότι έχουν πέσει στα νύχια των τραπεζών. Δηλαδή δεν είναι μόνο η πανδημία, είναι ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την πανδημία και τους πιέζουν. Ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση δεν το αρνείται κανένας. Είναι προφανές ότι όλοι περνάνε και όχι μόνο ο τουρισμός, μια σειρά από κλάδους, φυσικά οι μεταφορές, φυσικά. Ο επισητισμός, τα εστιατόρια και ο πολιτισμός, τα θέατρα, όλοι τώρα μπορούμε να παραθμίσουμε μια σειρά από κλάδους, δεν τίθεται κανένα θέμα. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε και πρέπει να τονίσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η χώρα μας είναι επιθυμητή, είναι θελκτική, έχει μαζέψει μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πραγματικά οι πτήσεις που έχουν μπει, 10 πτήσεις καθημερινά από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το καλοκαίρι, δείχνουν ότι υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση για να συντηρήσει. Και σημειώσω και το εξής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπονται Ευρωπαίοι πολίτες να πάνε πίσω. Συνεπώς αυτές οι πτήσεις συντηρούνται από την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη χώρα μας και όχι την ανάποδη που θα μπορούσαν
να συντηρηθούν με το όποιο κύμα, ας το πούμε, business ή ναι. τουριστικό προς την απέναντι μέσα. Συγγνώμη, να απαντήσεις στο ερώτημα για το στόχο του 50-45%. Γιατί θέλω να νομίζετε ότι υπεκφεύγω. Όχι, όχι. Από την αρχή, δεν έχω θέσει κανένα αριθμητικό στόχο, ακριβώς γιατί η έμφαση μας είναι αυτή. Ότι η χώρα πρέπει να διατηρήσει την καλή της φήμη, αυτό που χτίσαμε με πόνο, με δυσκολία, με τεράστια προσπάθεια του ελληνικού λαού όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για την ασφάλεια των ανθρώπων που υποδέχεται. Δεν θέλουμε να πάμε επιθετικά να ανοίξουμε περισσότερες χώρες, περισσότερες αγορές με έναν τρόπο και ένα σύστημα που δεν θα είναι ασφαλές. Αυτό είναι πολύ ούτε εμείς θέλουμε, ξέρετε. Ούτε εμείς θέλουμε, ξέρετε. Όσοι θα πάμε και εμείς, γιατί υπάρχει και ιστορικός τουρισμός σε ξενοδοχεία που όπου πάμε κάθε χρόνο υπάρχει και, υπάρχουν και ξένοι τουρίστες. Και εμείς έχουμε ένα άγχος να ξέρουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα μπουν είναι ελεγμένοι. Αλλά επειδή δεν βάλατε εσείς το στόχο, ξαναείπα, άκουσα τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Σταϊκούρα. Είπανε 50-45. Γι' αυτό ρωτάω αν είναι ρεαλιστικός ή επειδή δεν απαντάτε, ενδεχομένως να μην είναι πια ρεαλιστικός και να πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω. Εγώ σας λέω ότι η έμφαση από την αρχή δεν έχω θέσει εγώ προσωπικά στόχο. Φυσικά ο Πρωθυπουργός θέτει και σε μένα και σε όλους μας τους στόχους. Αλλά αυτή τη σε σχέση με πέρυσι και το αντίστοιχο διάστημα, ο τουρισμός είναι ένα χρηματιστήριο, πρέπει να το καταλάβουμε, διότι μία αλλαγή στάσης μιας χώρας, μία λάθος δήλωση, μία αλλαγή της ΔΕΛΤΑ με την ΕΨΙΛΟΝ και τη ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη. Γιατί το είπα και εγώ αυτό, ότι δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί να αλλάξει όλα τα δεδομένα. Σε σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα νούμερα? Καλύτερα. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Γιατί δείχνουν μια τάση. Πέρσι έχουμε δύο μεγάλα βαντάζ σε σχέση με πέρσι και πρέπει να το πούμε. Ανοίξαμε ένα μήνα νωρίτερα. Ανοίξαμε δηλαδή πρακτικά τον Ιούνιο, ενώ πέρσι ξεκινήσαμε τον Ιούλιο. Αλλά συγκρινόμενος ο πρώτος περσινός μήνας με τον πρώτο φετινό, ο Ιούνιος δηλαδή με τον Ιούλιο, έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη άνοδο στον Ιούνιο. Ο Ιούνιος δηλαδή είναι αρκετά πιο μεγάλος, ας το πούμε γύρω στο 50% περισσότερο από ό,τι ήταν ο περσινός Ιούλιος. Συνεπώς έχουμε τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια από το τουριστικό θα βοηθηθούν οι ξενοδόχοι, αυτοί που έχουν καταλήμματα κλπ. Και από το άνοιγμα του προγράμματος του εσωτερικού τουρισμού που γίνεται κεντρικά από την κυβέρνηση. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό και το λέτε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε φυσικά. Και μάλιστα μια σειρά από προορισμούς, είτε είναι μικρότερα νησιά, είτε είναι της ενδοχώρας υπηρετική. Που δεν πάνε ξένοι τουρίστες, ναι. Που δεν πάνε ξένοι τουρίστες, έτσι. Κυρίως ζουν από εσωτερικό τουρισμό. Και πέρσι. Πέρσι είδαμε μια αύξηση των ροών τους, ακριβώς γιατί δεν θέλανε να πλέξουν με τα καράβια, θέλανε να νιώθουν ότι είναι με το αυτοκίνητό τους στο κλεισμένοι, ας το πούμε, σε μια μικρή μίνι φούσκα με την οικογένειά τους. Όλα αυτά τα πράγματα θέλανε να τα υλοποιήσουν, αν θέλετε, πέρσι και γι' αυτό είδαμε μια αυξημένη ροή προς μια που το είπατε πάντως, να πω ότι η εικόνα που είδαμε στις τελευταίες μια-δύο μέρες από τα λιμάνια δεν είναι εικόνα η οποία βοηθάει τον τουρισμό, ούτε τον εσωτερικό, αλλά ούτε και τον εξωτερικό όσο τον βλέπουν, και ότι κάτι πρέπει να γίνει, για να αλλάξει λίγο η εικόνα αυτή. Η εικόνα αυτών των ουρών, τον ένας πάνω στον άλλον, μας τρόμαξε. Και σε συνέχεια αυτό που λέει ο Σωτήρης, ανησυχείτε με αυτή τη νέα απόφαση η επιβίβαση στα πλοία να γίνεται μέσω της εφαρμογής και θα φέρει καθυστερήσεις και προβλήματα στους ταξιδιώτες? Πιο ουσιαστικό και πιο σημαντικό είναι από τις όποιες καθυστερήσεις, τις οποίες φυσικά δουλεύουμε καθημερινά. Σήμερα άνθρωποι του Υπουργείου Τουρισμού πήγανε στον Ελευθέριο Βενιζέλο ακριβώς να δούμε τη διαδικασία και να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να εισφέρουμε με την πολιτική προστασία να βελτιώσουμε κάπως τις διαδικασίες, την αναμονή και τις συνθήκες. Προφανώς όμως, πέρα από τις όποιες καθυστερήσεις, πιο σημαντικό είναι φυσικά η υγεία μας. Όλοι μας θέλουμε να νιώθουμε προστατευμένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Μας με το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία ενισχύθηκαν, ισχυροποιήθηκαν σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θέλουμε να τα κρατήσουμε έτσι. Συνεπώς είναι αυτό πιο ουσιαστικό. Γι' αυτό κιόλας ζητήσαμε λίγο οι έλεγχοι να αυστηροποιηθούν. Και γι' αυτό νομίζω από το λιμενικό θα γίνονται. Αυτό λοιπόν που έχει μεγάλη σημασία αυτή την περίοδο είναι όλοι μας, σας άκουγα προηγουμένως με τον κύριο Συρίγο, να εντείνουμε τις προσπάθειες για τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Είναι το διαβατήριο στην ελευθερία και ξέρετε ότι βλέπω μια αλλαγή στάσης από όλες τις χώρες. Μια αλλαγή λέγοντας πια, θα σας πω αυτό που συζητούσαμε με ανθρώπους σημαίνοντες στη Γερμανία,
ότι από τη στιγμή που περίπου αρχές Σεπτεμβρίου θα δοθούν εμβόλια ακόμα και στους 12 ετών και άνω, θα είναι αντισυνταγματικό από πλευράς δικαιωμάτων να υπάρξει οποιοδήποτε είδους lockdown. Θεωρούν δηλαδή ότι εφόσον έχει ο πολίτης στη διάθεσή του το εμβόλιο, μάλιστα, κάνει επιλογή να ρισκάρει, αν θέλετε, τη ζωή του, πια ακόμα και το κακό, το λεγόμενο προς τους συμπολίτες του, μετριάζεται, διότι οι ίδιοι συμπολίτες τους και αυτοί με τη σειρά τους έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. Άρα θεωρούν ότι δεν υπάρχει συνταγματικός δεν μπορεί να γίνει lockdown στη Γερμανία, μάλιστα, να επιβληθεί πια lockdown, και αυτό για λόγους δικαιωμάτων του ανθρώπου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοχάρη. Αλλάζει η στάση, αλλάζει η λογική. Για την ίδια την υγεία τους πρέπει να τους πείσουμε οι γιατροί, η εκκλησία, εμείς οι πολιτικοί, οι ειδικοί, εσείς οι δημοσιογράφοι. Μάλιστα, να όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτό το μήνυμα, να τους πείσουμε, γιατί δεν είναι μπορεί πια να υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία φέτος, γιατί θα είναι επιτυχία την Ελλάδα, κύριε Υπουργείο. Σας να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή σεζόν.